δεν το κρύβουμε ποτέ μας, ότι είναι στρατηγική μας επιλογή και είναι ένα από τα θέματα τα οποία συζήτησα κατηδίαν, αλλά και με το Υπουργικό Συμβούλιο στην συνάντηση που κάναμε στην Τρίπολη. Περιμένουμε αυτή τη στιγμή μία νομοθετική ρύθμιση. Επειδή δεν τα γνωρίζετε καλά τα θέματα και επειδή οι πληροφορίες που παίρνετε δεν είναι ακριβείς πληροφορίες, θα πρέπει κάποια στιγμή να ρωτάτε ακριβώς για να μην κάνετε λάθη. Για να γίνει καινούριο αεροδρόμιο, σύμφωνα με τις μνημονιακές υποχρεώσεις της χώρας, δεν μπορεί να γίνει κανένα καινούριο αεροδρόμιο. Ο μόνος τρόπος για να γίνει καινούριο αεροδρόμιο είναι να δοθεί η ευθύνη στην τοπική αυτοδιοίκηση για να προχωρήσει σε ΣΔΙΤ για το αεροδρόμιο της Τρίπολης. Χρειάζεται λοιπόν αυτή η νομοθετική παρέμβαση, η οποία θα μας εξασφαλίσει αυτό το δικαίωμα, ώστε με ανταγωνιστικό διάλογο να προχωρήσουμε στην υλοποίηση που θα διευκολύνει όλη την τουριστική και μεταφορική κίνηση σε όλη την Πελοπόννησο, προκειμένου να κάνουμε ένα σύγχρονο ευέλικτο αεροδρόμιο, κυρίως για τις μεταφορές, κυρίως για τα low cost, για τις low cost αερομεταφορές και ιδιαίτερα για μία βάση, για ένα πάρκινγκ αεροσκαφών, κάτι που γνωρίζετε ότι έχει προτεραιότητα για τη χώρα μας και θέλουμε να επωφεληθούμε, επειδή παρακολουθούμε από πολύ κοντά όλες τις εξελίξεις που αφορούν τη χώρα και την περιφέρειά μας, προκειμένου να εκμεταλλευτούμε αυτό το γεγονός. Με διαβεβαίωσαν πριν λίγο στο follow-up που κάναμε για το αναπτυξιακό συνέδριο, ότι εντός του επομένου χρονικού διαστήματος θα μας δώσουν την κινητικότητα για την τροπολογία την οποία τους την εγχειρήσαμε τροπολογία, την είχαμε έτοιμη τροπολογία, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία αυτή. Το ίδιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε με το αεροδρόμιο της Τρίπολης, και χαίρομαι πάρα πολύ που ο κύριος Συνάπης ενδιαφέρεται, αντιλαμβάνομαι, από καρδιάς για αυτό το έργο, είναι και το θέμα του σιδηροδρόμου της Πελοποννήσου. Εμείς έχουμε ένα σχέδιο, ένα μοντέλο. Έχουμε ζητήσει να μας δοθεί η ευθύνη και η αρμοδιότητα μαζί με όλους τους φορείς της ευθύνης του σιδηροδρόμου, προκειμένου να προχωρήσουμε για τον τουριστικό σιδηρόδρομο που θα είναι ένα έργο πιλότος για τη χώρα και να αξιοποιήσουμε ένα κλάστερ, ένα δίκτυο το οποίο είναι αναξιοποιητό και συνεχώς ερυπώνει. Και από την άλλη πλευρά, αυτό η αποκατάσταση της λειτουργίας του σιδηροδρόμου να δώσει και μεταφορικό έργο, όπως έχω πει στο ενδομεσσηνιακό δίκτυο, όπως έχω πει στο μεταφορικό έργο από Κόρινθος, Μυκήνες, Άργος Ναύπλιο, και όπου τα στοιχεία βιωσιμότητας βγάζουν εξαιρετικές προϋποθέσεις για τη λειτουργία του σιδηροδρόμου.